Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα με τον αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης, τον κύριο Σωκράτη Βατάλη. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε και να πούμε, καθώς αναμένουμε και τις εσωκομματικές εκλογές της 15 Μαΐου. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα από την επικαιρότητα που έχει ακρίβεια. Καλησπέρα, κύριε Βατάλη. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας και να ευχηθούμε καλό μήνα, καθώς είναι η πρώτη μας τηλεοπτική συνάντηση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την ακρίβεια και την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος σας, ο Αλέξης Τσίπρας, σχετικά με τα Golden Boys της ΔΕΗ και με τα υπέρογκα ποσά που παίρνουν, να το πω καθημερινά. Πού πάμε, πώς εξελίσσεται η κατάσταση, κύριε Βατάλη? Κυρία Μαρκοπούλου, τα νοικοκυριά, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μισθωτοί, άνθρωποι και οι άνθρωποι της παραγωγής αυτής της χώρας βρίσκονται εδώ και μήνες στα όρια τους. Η κατάσταση είναι και τίνει να γίνει εντελώς αβίωτη για την πλειονότητα των πολιτών. Έχουμε πει πολλές φορές σαν κόμμα και ειδικά ο πρόεδρός μας από το βήμα της Βουλής ότι πρέπει η κυβέρνηση οπωσδήποτε να προχωρήσει σε ένα πλέγμα μέτρων που θα ενισχύσουν τον κοινωνικό ιστό. Θα πρέπει να νομοθετηθεί πλαφόν στη χοντρική και στη λιανική τιμή του ρεύματος. Θα πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, να επιστραφούν όλα αυτά στην κοινωνία. Θα πρέπει να γίνει παρέμβαση στη ρήτρα αναπροσαρμογής για την προστασία των καταναλωτών. Θα πρέπει να ανασταλούν οπωσδήποτε οι διακοπές ρεύματος, γιατί φτάνουμε περίπου στις 30.000 νοικοκυριά όπου κόβεται το ρεύμα. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος της αγοράς από τη ΡΑΕ. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων και ειδικά ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, διότι σήμερα, κύριε Μαρκοπούλου, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ακόμα και για την αγορά των ειδών πρώτης ανάγκης από χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα. Και όσον αφορά για αυτό που είπατε και αφορά την ενέργεια, γιατί εκεί νομίζω το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο, η κυβέρνηση αυτή έχει μετατρέψει το δημόσιο αγαθό του ηλεκτρισμού σε ένα αγαθό πολυτελείας για τους πολίτες. Και ήταν πολύ επίκαιρη. Και πάντως υπάρχει έντονος προβληματισμός και απορία των πολιτών. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η κρίση και δεν είχε λάβει κυβέρνηση τα μέτρα που έλαβε μέχρι τώρα, μέχρι πού θα έφτανε ο λογαριασμός της ΔΕΗ? Πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε. Διότι νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει απολέσει το χαρακτήρα της στον κοινωνικό πλήρως. Αν τον είχε ποτέ, βέβαια. Και αυτό το οποίο έχει σημασία να αναφέρουμε είναι ότι σε αγαστή συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη, η διοίκηση στάση, της ΔΕΗ δηλαδή, προχώρησε στην απαξίωση και ουσιαστικά στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, που η λειτουργία τους θα μπορούσε και να έχει μειώσει τις τιμές του ρεύματος και θα μπορούσε να έχει ενισχύσει την επάρκεια του ενεργειακού μας συστήματος, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που είναι μια δικαιολογία που πολύ συχνά χρησιμοποιεί η κυβέρνηση αυτή, χωρίς λόγο. Και κρύβεται πίσω από την επικοινωνιακή εξαγγελία της απολιγνητοποίησης. Γνωρίζει ο κόσμος ότι μα ο μισθός του κυρίου Στάση... η άνοδος στις τιμές και τα προβλήματα ξεκίνησαν πολύ πριν από τον πόλεμο. Βεβαίως. Πριν από 8 μήνες. Ο πόλεμος είναι τώρα 3 μήνες. Στον τρίτο μήνα. Κύριε Μαρκοπούλου, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει απολέσει, όπως είπα, το κοινωνικό και αναπτυξιακό της ρόλο. Και αντί να λειτουργεί προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας, λειτουργεί εντελώς τυχοδιοκτικά αυτή τη στιγμή, με μοναδικό στόχο να εξασφαλίζει ψηλές τιμές μετοχής στο ταμπλό του χρηματιστηρίου και υψηλά μπόνους για τα γαλάζια παιδιά. Γνωρίζετε ότι ο μισθός του κυρίου Στάση σήμερα είναι 6 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του κυρίου Παναγιωτάκη επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το γνωρίζω πολύ καλά και τον κύριο Παναγιωτάκη τον φιλοξένησε πρόσφατα ο Θόδωρος Καρυπίδης στην εκπομπή CNews και είπε ότι εγώ έπαιρνα το χρόνο 60.000 ευρώ. Όχι 365.000 ευρώ. Ο κύριο Στάση παίρνει 1.000 ευρώ την ημέρα, κάτι που το κατέκρινε και στη Βουλή. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος είπε, είναι πολλά λεφτά 1.000 ευρώ την ημέρα. Τη στιγμή που μεγάλη μερίδα των πολιτών και των νοικοκυριών της χώρας αδυνατούν να πληρώσουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και αν πάρει κάποιος και συγκρίνει τον αντίστοιχο λογαριασμό που έρχεται φέτος στα νοικοκυριά σε σχέση με πέρσι, θα δει ότι υπάρχει μια τρομακτική αύξηση. Την ίδια στιγμή οι μισθοί των Golden Boys της ΔΕΗ, του κυρίου Στάση και των υπόλοιπων γαλάζιων παιδιών μέσα στον όμιλο της ΔΕΗ έχουν εκτοξευθεί. Αυτά είναι πράγματα οξύμορα και είναι πράγματα τα οποία προκαλούν την ίδια την κοινωνία. Αλλά η κοινωνία, κύριε Μαρκοπούλου, έχει λάβει το μήνυμά της και θα δώσει μαζική απάντηση όταν κληθούμε να προσέλθουμε στις κάλπες.
Πριν να περάσουμε στα εσωκομματικά και στις εκλογές, σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας μια δημοσκόπηση που ερωτήθησαν οι πολίτες ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Σε ποσοστό 70% όλοι είπαν την ακρίβεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Εν ώψη και τη συζήτηση στη Βουλή της επίκαιρης ερώτησης του κ. Τσίπρα, θα δούμε τι θα γίνει. 15 Μαΐου, Κυριακή, εσωκομματικές εκλογές. Θα είστε υποψήφιος για την Κεντρική Επιτροπή. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. 10 θα εκλεγούν. Τι αναμένουμε από τις εκλογές της μεθεπόμενης Κυριακής, κύριε Βατάλη? Οι εκλογές της μεθεπόμενης Κυριακής, κυρία Μαρκοπούλου, είναι νομίζω μια γιορτή της δημοκρατίας. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, προοδευτική συμμαχία, είναι ο μεγάλος πόλος του προοδευτικού χώρου. Αυτός ο οποίος θα χαράξει πολιτική για την επόμενη μέρα της κυβερνησιμότητας, που θα έρθει μετά από αυτή την τελείως αποτυχή παρέλευση χρονικού διαστήματος με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη γιορτή για τη δημοκρατία. Ο κόσμος θα πρέπει να προσέλθει να ψηφίσει, πέρα από τα μέλη τα οποία μπορούν να ψηφίσουν για την Κεντρική Επιτροπή, κυρίως όμως για την εκλογή Προέδρου, θα πρέπει ο κόσμος να προσέλθει στις κάλπες, έτσι ώστε αυτός ο χώρος να γιγαντωθεί και να αποτελέσει το μεγάλο πόλο έλξης για την επόμενη μέρα της πολιτικής στον τόπο μας. Κύριε Βατάλη, και να επισημάνουμε ότι για την εκλογή Προέδρου μπορούν εκείνη την ημέρα οι φίλοι του κόμματος να κάνουν εγγραφή και να ψηφίσουν, κάτι που δεν ισχύει για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Δέκα λοιπόν αυτοί που θα εκλεγούν στην Κεντρική Επιτροπή σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, σε όλη τη χώρα, σε όλες τις περιφέρειες θα γίνει το ίδιο. Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει η λειτουργία, η λειτουργία πλέον της Κεντρικής Επιτροπής? Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα κόμμα που εξελίσσεται ραγδαία τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Προσπαθεί μέσα από την φάση αυτή της διεύρυνσης που επιτελείται να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και πολίτες οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και αυτή η ποσόστοση που μπαίνει πλέον αναπεριφέρεια, έτσι ώστε να έχουμε την αναλογικότερη συμμετοχή από όλα τα μέρη της Ελλάδος στην Κεντρική Επιτροπή, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την εύρυθμη λειτουργία του κόμματος αυτού και την πορεία προς τις επερχόμενες εκλογές, όπου θα πρέπει να αντιπροσωπευτούν εκεί μέσα όλες οι περιφέρειες ισόποσα και ανάλογα με την δυναμική την πληθυσμιακή τους. Καλή επιτυχία, κύριε Βατάλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια για τα διαδικαστικά. Ευχαριστώ και εγώ. Και όλα τα σχετικά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.